Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Δημοτικέ Διαπιστεύσει που βγαίνει στο διαδίκτυο κάθε Δευτέρα με ανασκόπηση όλων των κύριων ειδήσεων τη εβδομάδα που μα πέρασε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια παραγωγή του Μάιο και του Local TV. Την εβδομάδα που μα πέρασε είχαμε την εκλογή του Προεδρείου τη ΚΕΔΕ. Νέο πρόεδρο εξελέγει ο κύριο ε, Δημήτρης Δημήτρη Παπαστεργίου, δήμαρχο Τρικαίων. Πρώτο αντιπρόεδρο ο κύριο Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένη. Δεύτερο αντιπρόεδρο ο κύριο Κάρναβο, Καλιθέα. Και γενικό γραμματέα ο κύριο Καφαντάρη, δημοτικό σύμβουλο Πύλου Νέστορο. Δεύτερη σημαντική είδηση είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Δήμου, ύψου 15 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, με τίτλο Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στι πόλει 2019 και αφορά σε όριμε απαλωτριώσει αμυγό κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται σε εγκεκριμένα αριμοτομικά σχέδια και απευθύνεται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επίσης εξήγηλε και 8.000 νέες προσλήψεις για τους Δήμους μέσω ΑΣΕΠ και εκτός του κανόνα 1 προς 1 αναμένεται να βγει εγκύκλειος για το 2020. Στις 3 Δεκεμβρίου ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επιθυμούν να αλλάξουν υπηρεσία. Τα αιτήματα των φορέων ανέρχονται σε 7.225 θέσεις, εκ των οποίων 6.752 αφορούν μετατάξεις και 473 αποσπάσεις. Η πλατφόρμα κλείνει στις 17 Δεκεμβρίου. Συνάντηση εργασίας είχαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Ενισχυωτικής Πολιτικής κύριο Πλακιωτάκη με αντικείμενο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τους ναυαγοσώστες. Σύμφωνα με όσα προβλέπετε στο Προεδρικό Διάταγμα, Πλέον οι Δήμοι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκτέλεση του ναυαγωσοστικού, για την καταδαιότητα και θα είναι υποχρεωμένοι να αυξήσουν και τον αριθμό των ναυαγωσοστών και την χρονική περίοδο κάλυψη, το ωράριο απασχόληση και τον εξοπλισμό του. Η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων προχώρησε στη δημοσίευση διορθωτικού τη οδηγία 24. Το όριο των ποσότων δημοσίων συμβάσεων αλλάζουν από 1η-1η 20. Τις λεπτομέρειες μπορείτε να τη βρείτε στο myota.gr. Επίση, να πούμε ότι 3,9 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν από το Υπουργείο Εστερικών φέτο για τι παιδικέ κατασκηνώσει. Και αναρτήθηκε και το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπιση των Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία Δαρδανό. Είναι μια εξειδίκευση του σχεδίου Ξενοκράτη στον τομέα των πλημμυρών. Με το σχέδιο Δαρδανό επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση των εμπλεκομένων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπορείτε να το βρείτε στις σελίδες του ΜΑΙΟΤΑ. Διαβάστε το καλά, γιατί μετά υπάρχουν παρατράγωδα όπως είδαμε. Μεγάλη προσοχή στην επίσημη αποτύπωση των ενεργειών με ε, πρακτικά και πρωτόκολλα. Και τέλος να πούμε ότι συνεχίζεται η Παγκόσμια Σύνοδος του ΟΗΕ ΕΕ για το κλίμα στη Μαδρίτη. Πρωταγωνιστικό ο ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε και η Ολομέλεια τη Επιτροπή των Περιφερειών τη Ευρώπη. Ζητά ισότιμη συμμετοχή στου σχεδιασμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή των Περιφερειών θα συμμετάσχει στο Μπαγκόσμιο... στην Παγκόσμια Σύνοδο τη Μαδρίτη. Στο ΜΑΙΟΤΑΤΖΙΑΡ δημοσιεύουμε τι θέσει και τα αιτήματα τη Επιτροπή Περιφερειών για το ρόλο τη τοπική αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση τη κλιματική κρίση και στην Πράσινη Συμφωνία. Να πούμε βέβαια ότι την εβδομάδα που μα πέρασε, το Μάιο ΤΑΤΖΙΑΡ ανάρτησε δηλώσει των δημάρχων από τη Γενική Συνέλευση τη ΚΕΔΕ σε τρία μέρη. Ένα με του δημάρχου των μικρών περιφερειακών Δήμων, ένα με του δημάρχου τη Αττική και ένα με τα εκλεγμένα μέλη του ΔΟΣΟΥ, τα νέα μέλη, για το τι περιμένουν από την ΚΕΔΕ στη νέα τη θητεία. Αυτά για την εβδομάδα που μα πέρασε και κλείνουμε το επόμενο μα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα. Ωστότε καλή δύναμη και καλή εβδομάδα. Και μην ξεχάσετε να κάνετε γραφή στην κόκκινη ταμπέλίτσα δεξιά για άμεση ειδοποίηση όταν θα ανεβάσουμε το επόμενο βίντεο.